Το οχτάωρο δεν καταργείται, το πενθήμερο δεν καταργείται. Εάν καταργούσαμε το οχτάωρο, το πενθήμερο, και λογικά θα είχαμε απ' έξω 1 εκατομμύριο κόσμο. Δεν είμαστε τρελοί. Πυρομαδών δέχθηκε ο Άδωνης Γεωργιάδης από τα κόμματα της αντιπολίτευσης την πρώτη μέρα συζήτησης του εργασιακού νομοσχεδίου, ενώ είχε άγρια κόντρα με τον βουλευτή του ΚΚΕ Χρήστο Κατσότη με αφορμή τη ρύθμιση για την παρεμπόδιση της εργασίας εν μέσω απεργίας που γίνεται ποινικό αδίκημα. Όποιος πάει και κλείνει την είσοδο θα πηγαίνει αυτόφορος στον εισαγγελέα. Τελεία. Να βάλετε ντουντούκες, να βάλετε πανό, να φωνάξετε όσο θέλετε, να πείτε ό,τι θέλετε, να πείτε αιτήματά σας, αλλά δεν θα εμποδίσετε. Πολύ προσπάθησαν και στο παρελθόν. Δεν θα εμποδίσετε. Για να καταργήσουν την ταξί πάλι, δεν το θα εμποδίσετε και ποτέ ξανά. Και ο Λάσκαρης δεν θα εμποδίσετε ποτέ ξανά. Καλά. Εργαζόμενο που θέλει να εργαστεί. Την απόσυρση του νομοσχεδίου ζήτησε ο ΣΥΡΙΖΑ, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι επιδιώκει συνθήκες εργασιακής γαλέρας. Το νέο νομοσχέδιο έρχεται για την πλήρη ισοπαίδωση. Ανοίγει και επίσημα πλέον ο δρόμος για την παράλληλη εργασία σε έτερο εργοδότη που μπορεί να φτάνει μέχρι και τις 13 ώρες το 24ωρο. Μια ρύθμιση που σε συνδυασμό με το ότι οι ελεκτικοί μηχανισμοί δεν λειτουργούν οδηγεί κυριολεκτικά σε εξόντωση των εργαζομένων και σε γαλέρες. Η κυβέρνηση νομοθετεί ως μη όφιλε το 13ωρο ημερήσιας απασχόλησης που θα είναι της πράγμασης 14-15 ώρες όπως είπα. Νομοθετεί ως μη όφιλε την παραβίαση της 11ωρης συνεχούς ημερής ανάπαυσης. Στην επίμαχη ρύθμιση για την παράλληλη απασχόληση, ο Υπουργός εξήγησε ότι το νομοσχέδιο αποτυπώνει την εργασιακή πραγματικότητα και ενισχύει τη διαπραγματευτική θέση του εργαζομένου. Τι λέμε εμείς εδώ, αντί κύριε να δουλεύεις μαύρος και ανασφάλιστος στο εξτραδάκι σου, κάτω άσπρο, θα πάρεις και μεγαλύτερη σύνταξη, θα έχεις τα εισοδήματα της φορολογικής δουλειάς για να δικαιολογήσεις τα πάνε σου, θα είναι και επιχείρηση νόμιμη. Φοβούμαστε ότι στην πραγματικότητα αυτό το οποίο είναι πολύ πιθανό να συμβαίνει είναι η καταπάτηση του ορίου της 11ωρης ανάπαυσης. Δεν θέλουμε να καταστρατηγηθούν εν έτη 2023 εργασιακά δικαιώματα που κατοχυρώσαμε πριν από 40 χρόνια και ονομάζεται αυτό πρόοδος. Για κατάργηση της κυριακάτικης αργίας κατηγορεί την κυβέρνηση η Νίκη, ενώ η Πλεύση Ελευθερίας τονίζει ότι μέσω της ρύθμισης ενισχύονται οι ευέλικτες μορφές εργασίας. Η κατάλυσή της αποτελεί σημείο πνευματικής παρακμής, διότι διαγράφει ένα πυρήνα της Ορθοδοξίας. Δια της πλαγίας να εργαλειοποιείται ο εργαζόμενος δεν μας μοιάζει και τόσο ηθικό. Η συζήτηση του νομοσχεδίου θα συνεχιστεί τη Δευτέρα στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής και θα ψηφιστεί την Πέμπτη από την Ολομέλεια.